Το τελευταίο μέρος της εκπομπής μας, αγαπητοί μου φίλοι, είδα φωτογραφίες από το ζαχαροπλαστείο Χριστόδουλος στη σκάλα Πάτμου που ετοιμάζουν τα μελομακάρονα σιγά σιγά, γιατί μην νομίζετε και πολλοί άλλοι. Και το Ποσειδόνιο εδώ, έτσι, όλοι ετοιμάζουν λίγο-λίγο. Οπότε, καταλαβαίνετε, μας έδωσαν μια όμορφη γλυκιά εικόνα και τους στέλνουμε τα χαιρετίσματά μας. Πάμε τώρα να πούμε ότι το Χριστοδουλάκιο Ίδρυμα, οίκος Καλλιμνιάς Σπουδάστριας, προκηρύσσει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56 δύο υποτροφίες με επιλογή για τη νέα χρονιά για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ημεδαπή ή το εξωτερικό σε διακεκριμένες πτυχιούχες Ελληνίδες τμήματων των σχολών ΑΕΗ της χώρας μας χαμηλών εισοδημάτων και με καταγωγή κατά προτεραιότητα από Κάλυμνο ή κάποιο άλλο νησί της Δωδεκανήσου σε δεύτερη μοίρα. Το ποσό της υποτροφίας είναι 500 ευρώ μηνιαίως και είναι διάρκειας ενός έτους. Η επιλογή θα γίνει με μοριοδότηση. Απαραίτητα δικαιολογητικά, πτυχίο σχολής ΑΕΗ με βαθμολογία άριστα ήλιαν καλός, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αντίγραφο εκαθαριστικής δήλωσης φόρου εισοδήματος, βεβαίως η επιτυχία ή αποδοχής της υποψηφίας στο τμήμα ή τη σχολή για μεταπτυχιακές σπουδές, υπεύθυνη δήλωση ότι η υποψήφια δεν έτυχε άλλης υποτροφίας στο ίδιο διάστημα για τον ίδιο σκοπό, πιστοποιητικό ποινικού μητρώου, οι φάκελοι των δικαιολογητικών θα αποσταλούν εντός 45 ημερών από την ημερομηνία, σήμερα βέβαια είναι βασικά η πρώτη μέρα, και την διεύθυνση είναι Αλεξάνδρου Διάκου, αριθμός 30, ταχυδρομικός κώδικας 15542 Αθήνα. Αυτά μας λέει η πρόεδρος κυρία Λεμονιά Αλεξοπούλου στο μήνυμά της σχετικά με το θέμα αυτό. Λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, δεν ξέρω αν έχει κάτι άλλο ακόμη που πρέπει να σας πούμε. Ναι, βέβαια, να πούμε και κάτι άλλο, γιατί όταν έχει να κάνει με εργασία είναι πολύτιμο. Πολύτιμο πια στις μέρες μας και σπάνιο πολλές φορές. Οπότε για να το δούμε τι ακριβώς λέει ο Δήμος. Ότι προκηρύσει δηλαδή την πρόσληψη δύο πτυχιούχων φυσικής αγωγής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με ορομίσθια αποζημίωση συνολικής διάρκειας μέχρι 28 εβδομάδων από την ημέρα υπογραφής και λήξη έως 31 Εβδόμου 2018 για την υλοποίηση των προγραμμάτων Άθληση για Όλους της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Οι ενδιαφερόμενοι λοιπόν πτυχιούχοι φυσικής αγωγής μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Γραφείο Αθλητισμού του Δήμου Καλλιμνίων, στο Δημοτικό Στάδιο. Μπορεί να καλέσετε το 2243-051-601 εργάσιμες ημέρες και ώρες και να μιλήσετε με την υπεύθυνη. Οι αιτήσεις λοιπόν γίνονται δεκτές μέχρι τις 24 Νοεμβρίου. Αυτά λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, και για αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Και πάμε τώρα να δώσουμε συνέχεια σε αυτό που είδατε χθες. Και τι είδατε χθες? Είδατε την επίσκεψή μου που έκανα στον εθελοντικό πυροσβεστικό σταθμό Καλλίμνου. Μίλησα με τον προϊστάμενο, τον κύριο Χαράλαμπο Πέρο, και τα υπόλοιπα εκεί παιδιά. Τους είδαμε, τους ακούσαμε και εκτός βιντεοσκόπησης και τα λοιπά, για όλα όσα βιώνουν σε καθημερινή βάση όλο αυτό τον καιρό που είναι εκεί εθελοντές πυροσβέστες. Και φυσικά ειδικότερα ο κύριος Πέρος μας μίλησε για το ταξίδι του και την πολύ ωραία εμπειρία που είχε και συμμετοχή στην δεκαμελή ομάδα που πήγε για το σεμινάριο αυτό στην Αμερική. Βρέθηκαν στη Νέα Υόρκη, βρέθηκαν σε πάρα πολλές περιοχές. Είδαμε χθες και φωτογραφικό υλικό, όπου βεβαίως συνάντησαν την πρόεδρο της Παγκαλυμνιακής, κυρία Ευδοκία Κουλιά, τον πρόεδρο εκεί του Συλλόγου της Νέας Υόρκης, τον Μανώλη Κούρο, και πάρα πολλούς άλλους. Είχαν τις επαφές τους, ζήτησαν και ό,τι ζήτησαν, για να δούμε τι θα γίνει παρακάτω. Ό,τι και αν είναι όμως, έχουμε και υλικό, βιντεάκι από την εκπαίδευση που έγινε εκεί. Και όμως μας είπε, ήταν, καταλαβαίνετε, άλλες συνθήκες εκεί, άλλα μεγέθη, πώς είναι το ξεκίνημά τους για κάθε περιστατικό. Έζησαν πολλά, πολλά και σημαντικά. Και φυσικά το δέσαμε και με το υλικό που υπάρχει από την εκδήλωση πια βράβευσης και πιστοποίησης παρακολούθησης όλου αυτού του σεμιναρίου. Πάμε λοιπόν να το παρακολουθήσουμε τώρα. Αφού όμως πρώτα εγώ ευχαριστήσω την Αργό, τη μεγάλη εταιρεία πετρελοειδών της οικογένειας Ψαρομπά, και
το κέντρο αισθητικής Βλάμου, που με νέα μηχανήματα σας δηλώνει ότι ήρθε η ώρα να καλέσετε το 24682 και να βιώσετε τις υπηρεσίες ομορφιάς, προσώπου σώματος, ενυδάτωση, αδυνάτισμα, μεσοθεραπεία και ό,τι άλλο καινούριο. Σας αποχαιρετάμε αύριο και πάλι μαζί. Αύριο θα είναι μαζί μας ο πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Στέφανος Δράκος, γιατί καταλαβαίνετε σήμερα με τη δοξολογία, με την λειτουργία, την δεξίωση και όλα τα υπόλοιπα δεν προλαβαίνουμε. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια. Yeah.